Επιθέσεις και κακοποίηση των μεταναστών καταγγελεί η οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα ότι αποτελεί την πρακτική των Ουγγρικών αρχών για να μην επιτρέψουν την είσοδο από τη Σερβία προς την Ουγγαρία. Ένα χρόνο μετά το επίσημο κλείσιμο της αποκαλούμενης Βαλκανικής Οδού, τα μέλη της οργάνωσης μιλούν για περιστατικά τα οποία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν, μεταξύ των οποίων είναι και δαγκωματιές από σκύλους. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες από ανθρώπους που υπέστησαν σωματική βία και οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορούσαν άμεσα να καταχωρηθούν διότι δεν υπήρχαν ορατά σημάδια στο δέρμα. Εκτός από τη σωματική βία με κτυπήματα και μόλοπες, έχουμε και περιστατικά με δαγκώματα από σκύλους. Οι Ουγγρικές αρχές απορρίπτουν όλο αυτό το διάστημα τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τα όσα διαδραματίζονται κατά μήκος του φράκτη που έχουν υψώσει. Υποστηρίζουν ότι το μόνο που κάνουν είναι να μην επιτρέπουν την είσοδο σε όσους δεν διαθέτουν νόμιμη άδεια.